unboxing και πρώτες εντυπώσεις για το μηχανικό θηρίο. Ένα παιχνίδι από τη Meeple On Board, παιχνίδι για 1 έως 4 παίχτες, 20 έως 40 λεπτά, ηλικίες 10 και πάνω και βάρος 2,5 στα 5. Σχεδιαστής Ben Moriata και το παιχνίδι έρχεται να προσθεθεί σε μια κατηγορία παιχνιδιών puzzle και επιστημονικής φαντασίας. Οι μηχανισμοί που χρησιμοποιεί είναι συνεργατικό, ενώ παίζεται τόσο σαν συνεργατικό όσο ως ανταγωνιστικό, αλλά και σαν solo. Το οποίο αυτομάτως του δίνει πάρα πολύ αξία, όπως καταλαβαίνετε. Χρησιμοποιεί μηχανισμούς όπως προσθήκη χάρτη, αφαίρεση χάρτη, δίκτυο, παίζεται σαν solo και τοποθέτηση πλακιδίων. Θεματικά οι παίχτες αναλαμβάνουν το ρόλο ενός μιας ομάδας μηχανικών, οι οποίοι μαζί με το Android τους μπαίνουν στην κοιλιά ενός τέτοιου μεγάλου τεράστιου μηχανικού θηρίου και προσπαθούν να εντοπίσουν το δωμάτιο μέσα στο οποίο είναι ο διακόπτης που το κλείνει, να τον κλείσουν και μετά να προσπαθήσουν να φύγουν να βγουν προς την έξοδο πριν αρχίσουν να καταραίουν τα δωμάτια και να πέσουν πάνω τους για να χάσουν, ενώ προσπαθούν στην πορεία να σώσουν και όσους ανθρώπους βρουν που είναι ήδη μέσα στην κοιλιά του μηχανικού αυτού θηρίου. Πάμε να δούμε λίγο το κουτί. Το κουτί, όπως βλέπετε, είναι αρκετά ποιοτικό, είναι mat, είναι πολύ ωραία τα υλικά που έχουν χρησιμοποιήσει. Έτσι μοιάζει το παιχνίδι από πίσω, θα έχει και ένα dispenser για να παίρνει τα πλακίδια. Πάμε να το ανοίξουμε. Πραγματικά έχω ακούσει πολύ καλά λόγια γι' αυτό και ανυπομονώ να το δοκιμάσω πώς και πώς. Μέσα στο κουτί βρίσκουμε αυτό το οποίο θα γίνει το insert, γιατί έπρεπε να χωρέσουν όλα αυτά πρώτα. Πλακίδια, token και τους κανόνες. Εδώ είναι η ιστορία για το θέμα του παιχνιδιού. Ο πύρος των πλακιδίων, το πιόνι του Android, του Androidus. Τα πιόνια των μηχανικών, οι μάρκες των ανθρώπων που βρίσκουμε στην πορεία και τα 72 πλακίδια δωματίων, τα οποία θα απαρτίζουν την κοιλιά αυτού του μηχανικού θηρίου, ας το πούμε έτσι. Εδώ βλέπουμε λοιπόν την προετοιμασία, τα διάφορα στοιχεία της δομής του παιχνιδιού, πώς γίνεται η κατάρρευση, που είναι το κέντρο ελέγχου, αυτό το πλακίδιο ψάχνουμε να βρούμε και φυσικά τι κάνουν τα διαφορετικά πλακίδια και κάποιες επιπλέον λεπτομέρειες. Πάμε να δούμε λίγο τα πλακίδια. Έχει αρκετό βάρος αυτό εδώ το πακέτο, ο πάκος από πλακίδια. Σημαίνει ότι μάλλον θα είναι και χοντρά τα χαρτόνια, για να το δούμε. Όντως, είναι πολύ καλής ποιότητας το χαρτόνι. Matte linen finish ποιότητα, πάρα πολύ καλή, φανταστικό. Τα πλακίδια από πίσω, νομίζω αυτό πρέπει να είναι το αρχικό πλακίδιο, αν δεν κάνω λάθος, ή έξοδος. Και όλα αυτά τα υπόλοιπα είναι πλακίδια τα οποία έχουν διάφορα εικονίδια και τα οποία θα φτιάξουν την κοιλιά του μηχανικού αυτού τέρατος. Έτσι. Καθώς οι παίχτες θα προσπαθούν να βρουν διέξοδο και πρώτα να βρουν την αίθουσα ελέγχου, να βρουν το πλακίδιο, το δωμάτιο του control room, να κλείσουν το μηχανικό θηρίο, να το απενεργοποιήσουν και να ξεφύγουν για να σωθούν. Καθώς μετά τα δωμάτια θα καταραίουν, επειδή θα κάνει switch off, θα κλείνει το μηχανικό αυτό θηρίο. Πολύ ωραίο σαν concept, σαν ιδέα, πραγματικά ανυπομονώ να το δοκιμάσω. Και το γεγονός ότι παίζει και με διαφορετικά modes, με περισσότερους παίχτες, με solo, καθώς επίσης και ανταγωνιστικό ή συνεργατικό, δίνει σίγουρα πολύ αξία στο παιχνίδι. Θα γυρίσουμε ένα ξεχωριστό βίντεο για το πώς παίζει. Θα γυρίσουμε και λογικά και ένα solo playthrough κάποια στιγμή, αν όχι multiplayer playthrough, για να το δείξουμε. Πολλά πλακίδια. Παρόλο που είναι μικρό το κουτάκι, έχει πάρα πολύ υλικό μέσα, το οποίο με χαροποιεί, γιατί αυτά τα μικρά κουτάκια με πολύ gameplay, ωραίες ιδέες και πολλά περιεχόμενα είναι θησαυρό συνήθως. Και άλλα, έχει πάρα πολλά. Κοιτάξτε πόσα πλακίδια υπάρχουν μέσα, με διαφορετικά εικονίδια. Προφανώς κάνουν διάφορα πράγματα αυτά τα διαφορετικά δωμάτια, εκτός από το να κινείσαι, μπορείς να βρεις διάφορα πράγματα τα οποία θα τα μάθουμε αφού δούμε τους κανόνες σε λεπτομέρεια. Και σίγουρα όλα αυτά δίνουν πάρα πολύ ποικιλία στο παιχνίδι, γιατί ακόμα και τα πλακίδια είναι πολλά, κάτι το οποίο σημαίνει ότι κανένα δωμάτιο δεν θα είναι ίδιο με το προηγούμενο, θα υπάρχει πολλή διαφορά από παρτίδα σε παρτίδα και συνδυαστικά και με τις επιλογές των παικτών θα δίνει σίγουρα πολύ διαφορετική αίσθηση από το ένα session στο άλλο. Τελευταίο punchboard, πάρα πολλά, πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί. Και το άλλο ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχει και το dispenser, όπου είναι από πιο χοντρό ακόμα χαρτόνι από τα υπόλοιπα. Ξέρω αν φαίνεται. Να το. Το οποίο όταν το φτιάξουν οι παίχτες, θα φτιάξουν έναν
πύργο, ουσιαστικά ένα, μια θήκη όρθια, από την οποία θα, θα τη βάλουν κάθετα και θα παίρνουν από εκεί τα πλακίδια καθώς προσπαθούν να προσθέσουν πλακίδια, καθώς εξερευνούν δωμάτια ουσιαστικά, για να μπορέσουν να φτάσουν στο στόχο τους, που είναι να κλείσουν το διακόπτη, να σκοτώσουν εν δυνάμει δηλαδή έτσι το μηχανικό τέρας, να το σταματήσουν και στη συνέχεια να ξεφύγουν προς την έξοδο. Για να δούμε, κάτι άλλο υπάρχει εδώ, το οποίο φαίνεται επίσης ενδιαφέρον. Νομίζω είναι play rates, αν δεν κάνω λάθος. Και ναι, είναι play rates, τα οποία επίσης είναι πολύ ωραία, γιατί έχουν το τι κάνεις στη σειρά σου και τη μετακίνηση. Μετακίνηση, εξερεύνηση, ενεργοποίηση, γρανάζι. Και έχει παραδείγματα εδώ για να το δείχνει. Είναι πολύ χρήσιμο, κάθε παίζει μπορεί να έχει ένα τέτοιο δίπλα για να είναι εύκολο να ακολουθήσει το παιχνίδι. Επίσης ενδιαφέρον και σαν ιδέα και φαίνεται ωραίο και σαν gameplay. Με την πρώτη ευκαιρία λοιπόν θα γυρίσουμε ένα βίντεο για το πώς παίζει και θα γυρίσουμε και περισσότερο υλικό για το μηχανικό θηρίο.